Δώρα μου, πώς λες να τα πάμε σήμερα? Δεν ξέρω, θα δούμε. Πού πηγαίνεις? Λοιπόν, είμαι ιδιοκτήτρια ενός vintage shop και θα πάω στην Ολλανδία, ταξίδι, να ψωνίσω σε κάτι μαγαζιά τύπου second hand για το μαγαζί. Α, ωστόσο είναι είδη σπιτιού. Α, έπιπλα και τέτοια. Έπιπλα και τέτοια, ναι. Α, μάλιστα, όχι ρούχα. Όχι ρούχα και θα πάω να ψωνίσω στην Ολλανδία. Θα στην Ολλανδία. Δηλαδή. Ε? Έχεις περπάτημα. Α, ωστόσο, ναι. Ωστόσο, τι άλλο. Μου αρέσει και ένας προμηθευτής εκεί στην Ολλανδία, οπότε... Α, πας σε ένα λίγο... κατάστημα συγκεκριμένο. Σεξι κι εγώ. Ναι, και πας σε ένα συγκεκριμένο κατάστημα. Πάω σε εκείνο, θα πάω και σε άλλο, αλλά αφού θα πάω από εκεί, είπα να ντυθώ λίγο πιο σεξι. Λίγο πιο σεξι. Και όποιος θα αντέξει. Όποιος. Για να δούμε τι θα γίνει με τη βαθμολογία τώρα. Απορώ τι σκέφτεστε όλες. Δεν το έχω καταλάβει και δεν βάζετε ακόμα βαθμό. Αλήθεια. Έχει κολλήσει λίγο η βελόνα, ε. Όχι, μωρέ, καλή είναι. Η βαθμολογία καλή δεν είναι. Ωραία. Διονυσία, ενώ βαθμολογούσατε, τι έλεγες εκεί? Μου κάνει εντύπωση τα κορίτσια, δηλαδή, που κάθονται πόση ώρα και κοιτάνε, λες και δεν έχουν δει, βλέπουν κάτι άλλο τώρα, που προσπαθούν να δουν τι είναι, τι δεν είναι. Το σκέφτονται και το ψάχνουν. Η καρδιά καταρχήν μπορεί να είναι κατά εδώ για να τη βλέπουμε. Α, ναι. Ωραία, ευχαριστούμε. Αν ήταν κάποια άλλη κοπέλα εκεί πάνω, ναι, θα το είχαν βάλει κατευθείαν το ένα. Ναι. Και σέμα αυτό. Τι λες? Όποια ερχόταν με ένα φόρεμα, σέμα, δεν είναι θα της είχαν βάλει ένα. Όχι, ισχύει. Όχι, δεν είναι γιατί, ότι τι μου βάλατε, εσύ είσαι καινούρια. Αγάπη μου, αυτό σου λέω. Δεν είναι ότι απλά το σκεφτόντουσαν. Και απορώ με την Ελεάνα και την... Τένι. Έχει κάνει ένα styling. Έχει βάλει δύο πες μου λίγο. Ωραία, την επόμενη φορά λοιπόν θα σας κοτσάρω εγώ κάτι εδώ στο λαιμό και θα σου πω Τένι μου αν μη δωάσω, έχω βάλει κάτι. Και εγώ θα έβαζα δύο. Έχει βάλει Διονυσία. Και εγώ πραγματικά να θα βάζα δύο. Όταν αλλά... έβαλα εγώ τη λευκή την πόντα με το μαύρο το καλσόν μου είπαν ότι είναι γέννη. Είναι γέννη. Είναι ωραία. Και εγώ θα έβαζα δύο. Και ναι, εγώ θα έβαζα δύο, αλλά λέω ειλικρινά. Αλλά όταν το φόρμα για το μισό. Concept ότι πάει ναι. να διαλέξει προϊόντα τέλος πάντων για το μαγαζί της ναι. με αυτό το τακούνι, γιατί πραγματικά είχα όλη την καλή διάθεση να της βάλω δύο. Ναι, γιατί είναι όμορφη, είναι κουτσί. Αγάπη μου, βλέπεις κάποια έχει πρόταση. Έχει κάνει επιλογή του φορέματος. Καμία. Βλέπεις κάποια πρόταση, ας μιλήσουμε για ρούχα και άσε μπορεί να θέλει να πάει να διαλέξει ρούχα με αυτό το τακούνι. Τι σε νοιάζει και εσύ πας στη βιοτεχνία. Την πρόταση πες μου που είναι. Έχει δεν υπάρχει καμία πρόταση από την άλλη όμως. Εγώ έτσι μιλάω, ακυρώνεται κατευθείαν. Εγώ δεν χαλώ τη ζαχαρένια μου για καμία σας. Γιατί όταν λέει vintage, είμαι ιδιοκτήτρια vintage και μου πάει με fast και άσε το fast. Μου πάει με ρούχα που δεν έχει κανένα στοιχείο vintage επάνω. Δεν είναι fast όλα. Μπερδεύεσαι. Αγάπη μου, δεν μπερδεύομαι. Το θέμα ποιο είναι. Όταν το vintage ρούχο είναι μια κουλτούρα. Ωραία. Κατάλαβες σου λέω. Εγώ μπορώ να ακούσω τη Διονυσία που της είχα δώσει ναι, το λόγο. Αγάπη μου, αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ το πανωφόρι σου. Πολύ ωραίο. Δεν μου αρέσουν καθόλου οι μπότες. Δεν μου αρέσουν... Γιατί? Δεν ξέρω που πουλάνε λευκές μπότες. Ξέρεις τι, μου θυμίζει κάτι 70's εμένα. Και η αλήθεια είναι ότι είχα πάλι ένα πολύ ωραίο πανωφόρι που έκανε ακόμα περισσότερο 70's και λέω ας το μην πάω θεματικά. Ξέρεις τη δώρα μου, δεν βλέπω κάποια πρόταση και δεν μπορώ σε σένα να βάζω άλλο βαθμό και άλλα κορίτσια που έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ. Θα βάζεις ό,τι θέλεις. Πάντως αυτό στο λαιμό σου εσύ δεν το έβαλες. Και άκουσα ναι. και την Τένι να λέει, βλέπω μια προσπάθεια, έχει βάλει κάτι εδώ στο λαιμό. Και τώρα πραγματικά... Να δούμε, όχι, ένα λεπτό, μπορώ να πάρω ένα λεπτό. Τένι, θέλω να πω λίγο στην πρώτα απ' όλα δεν είπα ότι πηγαίνουν οι μπότες, γι' αυτό έβαλα και δύο. Αν μου άρεσε όλο το look, είπα ότι έχει κάνει, έχει βάλει ένα φόρεμα, αλλά έχει κάνει η κοπέλα ένα styling. Πού είναι? Το έχει κάνει λάθος, αλλά έχει το styling.
Εγώ βλέπω ότι έχει βάλει κάποια κομμάτια, ήθελε να βάλει αυτό το φόρεμα, κράτησε ό,τι κράτησε, έκανε ένα styling το οποίο εμένα δεν μου αρέσει, δεν μου ταιριάζει, αλλά της έβαλα το 2 γιατί μου αρέσει το μέσα, δηλαδή μου αρέσει αυτό το έξτρα στοιχείο που έχει βάλει με το φόρεμα που είναι τελείως διαφορετικό και μου αρέσει και η τσάντα. Τέλεια. 1,3 είναι ο μέσος όρος, μπορείς να πας στους κριτές.